Στην Καλαμαριά. Ναι, ταυτόχρονα βιώνουμε την εξής ιδιότυπη κατάσταση. Από τη μία μεριά, να θεωρούμε μεγάλο ζητούμενο και πρόβλημα εντός εισαγωγικών τα αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί στο μετρό Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα να αποφασίζουμε να κάνουμε προληπτική πολιτική όσον αφορά το μετρό Καλαμαριάς, απλά μην δίνοντας δυνατότητα εντοπισμού αρχαιοτήτων. Δεν εξηγείται διαφορετικά η ύπαρξη ενός μόνο αρχαιολόγου στην επίβλεψη των αρχαιολογικών των εργοταξίων του μετρό Καλαμαριάς, τα οποία είναι 5 ενεργά εργοτάξια. Και υπάρχει ένας μόνο αρχαιολόγος, χωρίς τεχνίτες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη τεχνική βοήθεια, να κάνει επίβλεψη σε όλη αυτή την έκθεση. Είναι φυσικό επόμενο λοιπόν να μην υπάρχουν αρχαιότητες στο μετρό Καλαμαριάς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού. Κατά κύριος έχουμε κάνει και τις παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά, το οποίο δυστυχώς και με την προηγούμενη ηγεσία και με την σημερινή δεν δείχνει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάποια ιδιαίτερη διάθεση συνεργασίας. Αν και υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικά αρχαιολογικά βρήματα. Με βάση την μελέτη περιοδικών επιπτώσεων που προηγήθηκε του Μετρό Καλαμαριάς, όπως σε κάθε μεγάλο έργο, υπάρχουν δύο επικίνδυνοι σταθμοί, ο σταθμός Ομαρχία και ο σταθμός Αρετσού. Εμείς επισημάνουμε το εξής. Η Καλαμαριά ήταν μια παραθαλάσσια θέση στους αρχαίους χρόνους και ήδη στο Καραμπουρνάκι, στο στρατόπεδο Κόδρα, έχουμε τον εντοπισμό από την Πανεπιστημιακή Ανασκαφή μια πάρα πολύ σημαντική αρχαιολογική θέση. Είναι λοιπόν φυσιολογικό να υπάρχουν πάρα πολλές αρχαιότητες, οι οποίες φυσικά ποτέ δεν μπορούν να εντοπιστούν.